Είμαι ο Greek Διάρτη τη Καρδιά σα και καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί, γιατί το σημερινό δεν θα είναι καθαρό unboxing. Εσεί, ωστόσο, για να προχωρήσουμε αμέσω μετά στη συσκευή, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Έχω εδώ πέρα στο πλάι τον Αντώνη που δεν θέλει να βγει στο βίντεο, ο οποίο μου έχει φέρει. Αυτό εδώ πέρα το κινητό για να το δούμε. Είναι το Xiaomi 12TAF Pro. Η τελευταία συσκευή που έχει κυκλοφορήσει η Xiaomi την έχει ανοίξει, την χρησιμοποιεί ήδη, οπότε γι' αυτό σας λέω ότι θα είναι λίγο ένα υποτυπώδες ε, unboxing. Πάμε να τα δούμε λοιπόν όλα. Δεν σε πειράζει άμα πέσει η συσκευή, γιατί η συσκευασία, γιατί η συσκευή είναι στο χέρι. Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα για να τα ανοίξουμε. Η συσκευασία έρχεται μέσα, το καπάκι του, οκ, okay, χαρτί είναι όλο χάρτινο, δεν έχει πλαστικά μέρη γιατί ακολουθούμε το πρότυπο της ε, βιωσιμότητας και Τη εσωτερία του πλανήτη. Έρχεται με αυτό εδώ πέρα μέσα που έχει τα βιβλιαράκια. Και τη θα τον ακούτε τον αλλά δεν δηλαδή θα τον βλέπετε γιατί ντρέπετε. Σα το ξαναλέω και πάλι. Έχει εδώ πέρα το πινάκι για να μπορούμε να ανοίγουμε τη sim για το κινητό, και από ό,τι βλέπω έχει μέσα και τη θήκη. Αυτή δεν τη χρησιμοποιεί, γιατί. Ε, γιατί θέλει να κάνει λίγο πιο ισχυρό, πιο ανταγωνιστικό σε ποιο ποιότητα. Όχι δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι πάντα βάλιο φορμάδι και. Καλό. Είναι αυτό που λέω εγώ, είναι καλό για να βγει το κινητό από μέσα και να έχει προστασία. Αυτό. Αυτό ακριβώ. Άρα λοιπόν έρχεται με μια θήκη. Το βλέπετε, το κινητό. Θα δούμε και μια καλύτερη επιλογή στην πορεία. Έχουμε μια επιπλέον θήκη, αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο Αντώνη αγόρασε μια θήκη. Λοιπόν, δείτε το πώ κάθεται εδώ. Το προστατεύει όπω πρέπει. Η θήκη πιάνει από εδώ μπροστά. Έχει εδώ κάποιε προ... προεξοχέ λίγο για να μην ακουμπάει η οθόνη. Και επίση προστατεύει και την κάμερα. Οκ, okay. τα τυπικά και πάμε να δούμε τα υπόλοιπα, το χαρτί με το οποίο έρχεται μέσα η συσκευασία εδώ και η κορυφή όλων. Αυτό εδώ είναι αποκλειστική τεχνολογία της Xiaomi, τι σημαίνει αυτό, ο φορτιστής ο συγκεκριμένος δεν λειτουργεί με το πρότυπο του Power Delivery άρα δηλαδή διαβάζει οποιαδήποτε συσκευή, συσκευή και να συνδέσετε και την φορτίζει. Το 120W το βγάζει μόνο όταν συνδέεται με αυτά και με αυτό το καλώδιο μόνο γιατί και αυτό είναι κατασκευή της Xiaomi επειδή ε, στο USB-C στην άκρη που έχει εδώ πέρα έχει περισσότερες μύτες με αποτέλεσμα να μπορεί να δίνει και την απαραίτητη συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτός τόσο η Xiaomi λέει ότι το κινητό το φορτίζει στο 100% σε 19 λεπτά στο ίντερνετ που έχω διαβάσει ψηλό reviews, λέει ότι φορτίζει περίπου σε 23 με 25. Το έχει φορτίσει. Μπορούμε να κάνουμε το μια δοκιμή. Το έχω φορτίσει, όντω έχει φορτίσει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε τρει να τον ακριβή χρόνο. Ε, Σίγουρα ήταν λιγότερο από ώρα. Ναι, ήταν πολύ λιγότερο. Με, αυτό. με τον φορτιστή αυτόν. Με τον φορτιστή αυτόν. Okay. Το καλώδιο ήταν το ίδιο, αλλά τη κατηγορία τη γενιά του Μη 11. Οκ. Okay. Ε, αλλά είναι το ίδιο καλώδιο. Ωραία. Πέρα. Ε, και φόρτισε πολύ γρήγορα. Γιατί το δικό μου, φόρτισε περίπου σε 47 λεπτά. Επίτηδε, αν θα δει η μπαταρία, είναι γύρω στο 40%. 30% πώ είναι τώρα. Στο 64%. 64. Απλά δοκιμαστικά μπορεί να το βάλει για πέντε λεπτά. Όχι, δεν χρειάζεται να το να, να καταστρέψουμε και την μπαταρία. Δέχομαι Δεχο, αυτό που λέει η Xiaomi. Ότι φορτίζει σε full σε 19 λεπτά. Ε, θα κρατήσω πιο πολύ το 23 με 25, βέβαια. Πάμε να δούμε λίγο την συσκευή. Όσον αφορά τα βασικά τη χαρακτηριστικά, τα έχω γραμμένα σε ένα χαρτάκι για να μπορώ να σα τα πω όλα. Λοιπόν, εδώ πέρα μιλάμε ότι το συγκεκριμένο το κινητό έχει όπω και το δικό μου τον ε, επεξεργαστή τη Qualcomm, τον Snapdragon Gen 1, ε, τον Snapdragon 8 Plus Gen 1. Το συγκεκριμένο επίση είναι 5G, έρχεται με μία, μία μπαταρία η οποία είναι στα 5.000 mAh, φορτίζει όπω είπαμε μέχρι 120 120W με τον συγκεκριμένο το φορτιστή. Μόνο, USB-C, έρχεται με στέρεο ηχεία από εδώ και από εδώ. Αυτά είναι ρυθμισμένα από την Harman Kardon, όπως επίσης μπορεί να βγάλουν και το Dolby Atmos. Λίγο στο ίντερνετ που το έψαξα λένε ότι εκτός από τα ηχεία τα συγκεκριμένα παίζει και το ακουστικό, ίσως γιατί ε, βοηθάει περισσότερο στο Atmos. Έχει μια οθόνη η οποία είναι 6,67 inches από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Δεν τα θυμάμαι μόνο, τον τον, συγγνώμη. Είναι AMOLED. Έχει τη βασική διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που δεν είναι LTPO, η ε, οθόνη. Δεν είναι, δεν okay. είναι. Dolby Vision, HDR10, όπως επίσης το συγκεκριμένο έχει 500 nit η κλασική φωτεινότητα και μπορεί να φτάσει σε peak στα 900 nit. Αυτό δηλαδή μπορεί να φτάσει όταν είμαστε έξω σε φως και χρειάζεται περισσότερη φωτεινότητα ή όταν παίζει και HDR περιεχόμενο. Έχουμε ε, ένα εύρος οθόνης το οποίο είναι 20 προς 9. Αυτό εδώ επίση έχει την γκάμα DCI P3 για να μπορεί να έχει τα χρώματα. Σε ανάλυση σε pixel είναι 2712 x 1220. Το pixel density είναι 446. Έχει επίση ε, sampling στα 420 Hz. Το sampling είναι η ευαισθησία αφή με την οποία καταλαβαίνει η οθόνη τι πιάνουμε, πώς το κάνουμε, πού θέλουμε να πάμε για να μπορεί να είναι λίγο πιο εύκολη η ροή. Είναι στα 120 Hz, ωστόσο σύμφωνα με τη Xiaomi λένε ότι μπορεί να αλλάζει και να διαφοροποιείται και αν θυμάμαι καλά πηγαίνει, ναι, 30, 60, 90 και 120 ανάλογα με το περιεχόμενο το οποίο αναπαράγει η οθόνη εκείνη τη στιγμή. Όπως επίσης έχει και την προστασία οθόνης για τα μάτια, από ό,τι έχω διαβάσει από τη σελίδα της Xiaomi, έχει την πιστοποίηση της SGS. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το κινητό, εκτός από, τις, από την οθόνη 6.67 inch, έρχεται επίση με Android 12, ωστόσο επάνω, έχει το MIUI 13, το λειτουργικό, σίγουρα θα πάρει και την αναβάθμιση στο Android 13, απλά δεν το έχουν δώσει ακόμα νομίζω, δεν είμαι και σίγουρος. Έρχεται σε τρεις ξεχωριστές χωρητικότητες, στα 8 GB RAM έρχεται με 128 χωρητικότητα και 256, όπως επίσης υπάρχει και η άλλη επιλογή, αν θυμάμαι καλά, στα 12 GB RAM με 256 χωρητικότητα μνήμης για να μπορούμε να αποθηκεύουμε ό,τι θέλουμε. Το μεγάλο του ατού, αυτό που προωθούν πάρα πολύ, είναι σαφώς οι κάμερες, μιλάμε για τρεις κάμερες, 200 MP, όπου εδώ πέρα έχουμε οπτική σταθεροποίηση εικόνας, το συγκεκριμένο επίση λειτουργεί με binding. Λειτουργεί, για το βρήκα, με pixel binding. Οπότε μπορούμε να βγάζουμε φωτογραφίε στα 12,5 MP ή στα 50 MP. Σαφώ, αν θέλουμε, μπορούμε να έχουμε φωτογραφίε και στα 200 MP. Αυτή η κάμερα είναι ultra wide. Έχουμε επίση μία άλλη κάμερα η οποία είναι στα 8 MP που είναι η ευρυγόνια, εδώ πέρα μιλάμε για ένα field of view 120 μοιρών, Όπω επίση έχουμε και τη μάκρο κάμερα, η οποία είναι στα 2 MP. Όσον αφορά τι δυνατότητε του βίντεο, εδώ πέρα μιλάμε για 8K στα 30 frames per second. Ωστόσο, υπάρχουν και επιλογέ του 4K στα 30 frames per second, όπω επίση και 60 frames. Και αντίστοιχα έχουμε στα 1080, όπω επίση μπορούμε να πάμε και στα 720p. Έχουμε μπροστινή κάμερα η οποία είναι στα 20 MP, η συγκεκριμένη κάμερα μπορεί να τραβήξει βίντεο μέχρι full HD στα 60 frames per second. Σαφώ είναι ένα κινητό όπω πολλά ε, πλέον, τα οποία τραβάνε βίντεο και σε slow motion. Εδώ πέρα μιλάμε για slow motion το οποίο είναι 120, 240, 480, 960 και 1920. Σαφώ όσο πιο ψηλά πηγαίνουμε στο slow motion, κατεβαίνει και η ανάλυση η μέγιστη του βίντεο, δηλαδή δεν θα είναι. Στα 8K, θα είναι στα 4K, θα είναι στο Full HD, θα πάει αντίστοιχα. Δαχτυλικό αποτύπωμα, ε, όπως επίσης ε, το δαχτυλικό αποτύπωμα είναι εδώ πέρα στην οθόνη από κάτω, το εμφανίζει εδώ πέρα. Έχουμε επίσης υπέρυθρες οι οποίες είναι εδώ πέρα επάνω και μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστούμε ίσως κάποιες συσκευές. Φαντάζομαι ότι θα λειτουργεί σύμφωνα και με το δικό μου που μπορώ να ανοιγοκλίνω την τηλεόραση, να αλλάζω κανάλια να διαχειρίζουμε το οτιδήποτε μπορεί να, να έρθει σε τέτοια επαφή. Και επίση έχει και ένευση, πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορούμε να, δι, να, να προχωράμε σε πληρωμέ. Πάρα πολύ χρήσιμο εφόσον μπορούμε και χρησιμοποιούμε και θέλουμε να ανανεώνουμε την κάρτα για τα μέσα μα. Το έχω ξαναναφέρει το συγκεκριμένο, γιατί εγώ είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ. Εδώ πέρα επίση, όσον αφορά την κατασκευή, μιλάμε μπροστά πίσω για γυαλί. Το μπροστινό είναι Gorilla Glass 5. Δεν είναι το Victus που είχε το προηγούμενο μοντέλο, το οποίο είναι καλύτερο και πιο δυνατό. Από πίσω δεν ξέρουμε τι γελί είναι. Το frame του, ωστόσο, το πλαίσιο του κινητού είναι πλαστικό. Εδώ πέρα κάτω έχουμε τη θέρα USB-C, την υποδοχή για την κάρτα SIM, όπως επίσης και το μικρόφωνο. Από πάνω, αντίστοιχα, έχουμε το δεύτερο μικρόφωνο. Το κινητό είναι δίκαρτο, μπορούμε να έχουμε dual SIM, οι οποίες μπορούν ταυτόχρονα να έχουν συνδεσιμότητα 5G, είτε με δύο nano SIM, είτε με μία nano SIM και μία eSIM. Επίσης το κινητό, παρότι έχει δύο υποδοχές για κάρτα SIM, δεν παίρνει ξεχωριστή κάρτα μνήμης, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε microSD. Μιλάμε για WiFi ε, 6, άρα μπορούμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές ταχύτητες όσον αφορά τη συνδεσιμότητα στο τοπικό το δίκτυο. Μιλάμε για Bluetooth 5.2, μιλάμε για LDAC, άρα μπορούμε να έχουμε και high resolution ήχο. Επίσης μιλάμε για δύο μπάντες στο GPS και όσον αφορά το GPS και τα συστήματα στα οποία μπορεί να συνδεθεί είναι GPS, είναι Baidu, είναι Galileo και είναι και κάποιο που δεν τα θυμάμαι, Glonas και είναι και το Navic. Η διαφορά του σε σχέση με τα υπόλοιπα κινητά της κατηγορίας των ακριβών κινητών είναι ότι το συγκεκριμένο δεν είναι αδιάβροχο. Έχει πιστοποίηση IP53 και πάμε να δούμε τι βίντεο μπορεί να τραβήξει και το κινητό για να μπορούμε να έχουμε μια εικόνα και από το συγκεκριμένο. Με βλέπετε λοιπόν από εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή με τραβάει ο Αντώνης για να μπορούμε να έχουμε εικόνα. Ε, Αντώνη τώρα με τραβάς από την κύρια κάμερα χωρίς zoom, σωστά. Ναι. Μπορείς να γυρίσεις λίγο την κάμερα στο ultra wide. Αυτή τη στιγμή με βλέπετε από την ultra wide κάμερα. Είπαμε είναι η κάμερα που έχει field of view οπτικό πεδίο 120 μοίρες. Και πάμε να κάνουμε απλά και λίγο zoom για να δούμε ακριβώς Πώ λειτουργεί η κάμερα η συγκεκριμένη. Είμαστε στο 2,7 αυτή τη στιγμή. Ωραία. Τώρα βλέπετε εδώ πέρα, ε, λογικά με βλέπετε εδώ. Έχουμε ήδη γυρίσει στο 2EP αυτή τη στιγμή. Ωραία. Αυτό το βίντεο που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το συγκεκριμένο ε, βίντεο, είναι στα 4K, ενώ προηγουμένως τραβούσαμε βίντεο στο Full HD. Άρα λοιπόν έχουμε εικόνα και από τις δύο ε, επιλογές που υπάρχουν για να μπορείτε να έχετε ακριβώς και εσείς μια αποτύπωση του πώς φαίνονται και στις δύο περιπτώσεις. Αυτές λοιπόν είναι και οι κάμερες του κινητού, έτσι λειτουργεί το συγκεκριμένο, αυτή είναι η ποιότητα εικόνα του βίντεο, δεν είναι άσχημη όπως μπορούμε να δούμε, σίγουρα έχει αρκετές λεπτομέρειες, λειτουργεί πολύ καλά όταν έχουμε και αρκετά καλό φωτισμό. Σαφώς όπως όλα τα κινητά και όπως όλες οι κάμερες, όταν δεν έχουμε τόσο καλό φωτισμό, θα πέφτει και η ποιότητα και μπορεί να βγάζει λίγο θόρυβο, ή μπορεί να το επεξεργάζεται λίγο περισσότερο. Και τώρα λοιπόν, τερματίζουμε την, ε, την κάμερα από εδώ πέρα και ξαναγυρνάμε στη βασική. Ήτανε το Xiaomi 12T Pro, είναι το τελευταίο κινητό το οποίο έχει βγάλει η Xiaomi ε, και βγήκε και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο. Γενικότερα το κινητό το συγκεκριμένο μπαίνει και ανήκει στην κατηγορία των ε, ακριβών κινητών, αλλά σε mid-range. Λίγο που έχω διαβάσει και εγώ στα σχόλια το αναφέρουν σαν ένα κινητό το οποίο ναι μεν είναι καλό, αλλά είναι και οικονομικό, δηλαδή συστήνεται ναι μεν. Και φυσικά, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως, ο Αντώνης έχει πάρει και μία καινούργια θήκη, είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε, άρα θα την ανοίξουμε, θα την βάλουμε κατευθείαν στο κινητό, να δούμε ακριβώς πώς κάθεται. Είναι από την Spigen, μία από τις πολύ καλές εταιρείε οι οποίες βγάζουν γενικότερα θήκες για κινητά και για πάρα πολλά μοντέλα. Όταν παίρνει μία Spigen ξέρει ότι είναι σούπερ και θα προστατεύει το κινητό σίγουρα. Το ανοίγουμε, βγαίνει. Είναι λοιπόν μια μαύρη θήκη, γιατί ούτω ή άλλω και το κινητό, και κάτι που δεν σα το ανέφερα καθόλου προηγουμένω, βγαίνει σε τρία χρώματα: μαύρο, μπλε και ασημί. Άρα λοιπόν, η θήκη είναι αυτή εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι ναι μεν ελαστική, αλλά προστατεύει πάρα πολύ. Έχει εδώ πέρα από πάνω τα κουμπιά τα οποία χρειαζόμαστε για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη θήκη. Έχει τα απαραίτητα κενά που χρειάζεται για ηχείο, για μικρόφωνο, για υπέρθυρε. Όπω επίση και από κάτω, εδώ είναι που φορτίζει, εδώ είναι που είναι ηχεία και μικρόφωνα. Είναι πολύ ωραία στο κράτημα. Έχει εδώ πέρα στο πλάι γραμμούλε για να μπορούμε να το πιάνουμε και να κάθεται καλύτερα στο χέρι μα. Όπω επίση μπορώ να φανταστώ ότι εδώ πέρα στι ακρούλε έχει την απαραίτητη προστασία που χρειάζεται, ούτω ώστε όταν πέφτει το κινητό κάτω. Έτσι να μπορεί να το απορροφάει. Και από πίσω βλέπετε το pattern το οποίο είναι η αίσθηση του είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν αφήνει δαχτυλιέ γιατί είναι ψηλόματ. Και εδώ πέρα κάτω γράφει Spigen. Παίρνουμε λοιπόν. Βλέπετε πόσο εύκολα μπαίνει. Το καλύπτει με αυτόν τον τρόπο. Σας το δείχνω εδώ για να μπορέσει να το πιάσει η κάμερα. Βλέπετε ότι εδώ από κάτω έχει και το την απαραίτητη προεξοχή για να μπορεί να πιάνει την κάμερα και να την προστατεύει τον φακό για να μην γατσουνιστεί και να μην ακουμπάει κάτω. Όπως επίσης, αν το δείτε, εδώ πέρα, δημιουργεί επάνω στο κινητό μία επίσης προεξοχή, αλλά τη δημιουργεί πλέον σε όλες τις πλευρές για να μπορεί να έχει προστασία σε περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε το κινητό προς τα κάτω, να μην κουμπάει η οθόνη στο τραπέζι, άρα να το προστατεύουμε και στο γρατσούνισμα. Τα κουμπιά του είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί γενικότερα αυτέ οι συνθήκε έχουν συνήθω ένα θέμα. Μπορεί να είναι πολύ σκληρά τα κουμπιά, άρα να μην μπορούμε να το πατήσουμε τόσο εύκολα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ που την έχω στα χέρια μου αυτή τη στιγμή και το πιάνω και η αίσθηση που μου δίνει σαν υλικό είναι πάρα πολύ ωραία και δεν προσθέτει και όγκο στο κινητό. Είναι μια σίγουρη επιλογή. 20 ευρώ. Η Spigen κάπου εκεί συνήθω έχει τα, τα ποσά τη, αλλά ξέρει ότι παίρνει και μια πάρα πολύ καλή θήκη. Είναι ένα κινητό το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε. Το βλέπετε εδώ πέρα ξανά στην συσκευασία. Ό,τι θέλετε, εφόσον μπορώ να απαντήσω, θα πρίξω τον Αντώνη. Η αλήθεια είναι, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Από εμένα, τον Γκρίγκε Ζιάρ τη καρδιά σα, καλή συνέχεια. Μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησει για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σα χαιρετώ. Καλή συνέχεια, γεια σας!